Καλησπέρα και από μένα. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι η πρώτη φορά που κάνω ομιλία και κλείνω σήμερα με την 50η μου ομιλία αυτό το έτος. Τα θέματα της ψηφιακής εποχής νομίζω είναι πάρα πολύ επίκαιρα και νομίζω ότι είναι προς την πολύ σωστή κατεύθυνση και το δικό σας συνέδριο και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα συνεχίσω την πολύ σημαντική εισήγηση του κυρίου Λεβεντάκη στην αρχή, χωρίς να ξέρω ποια είναι, να δούμε λίγο πιο πέρα τι είναι αυτό που πραγματικά έρχεται. Είπατε πάρα πολύ σωστά ότι δεν προλαβαίνουμε να προσαρμοστούμε από τις αλλαγές. Χρειάστηκαν 50 χρόνια να περάσουμε από το ραδιόφωνο, που όλη η οικογένεια μαζεύονται να μάθει τα νέα, στην τηλεόραση, όπου αγκαλιασμένοι όλοι μαζί, βλέπαμε και ακούγαμε δύο αισθήσεις μαζί, αυτό που περίπου είχε τηλεόραση. Σήμερα η οικογένεια είναι δίπλα-δίπλα, ο καθένας είναι με μία έξυπνη συσκευή, όπου αυτή η έξυπνη συσκευή είναι εκεί μόνο για μας. Ο σύντροφός μας μπορεί να μην είναι εκεί για μας, μπορεί το μυαλό του κάτι άλλο να σκέφτεται. Η συσκευή όμως είναι εκεί για να μας απαντήσει σε ό,τι ακριβώς εμείς επιθυμούμε να μάθουμε, να αλληλεπιδράσουμε εκείνη τη στιγμή. Σκεφτείτε τη δύναμη επομένως. Και τι θα ζήσουμε. Όντως οι μεγάλοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις, να προσαρμοστούν στις αλλαγές, οι μικροί χειρίζονται τις συσκευές πάρα πολύ σωστά, όπως όλοι το έχουμε αντιληφθεί. Το χάσμα όμως διευρύνεται. Και όταν έχουμε διεύρυνση ενός χάσματος, θα ακολουθήσει κάποια σύγκρουση. Πώς θα είναι ο κόσμος μας σε 15 χρόνια από τώρα, σε αυτό που λέμε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση? Ακριβώς αυτό που είπε ο κύριος Λεβεντάκης. Το ίντερνετ το φοράμε σε λίγο, σε γυαλιά, σε φακούς επαφής που θα μετράνε το ζάχαρο και θα δίνουν ακριβείς στοιχεία στο κινητό τηλέφωνο, σε real time, σε πραγματικό χρόνο, ή εμφύτευμα στον κερατοειδή, είπε κάποιος, για να μην φεύγει ποτέ το ίντερνετ από μπροστά μας. Σε ρολόγια, σε βραχιόλια, έξυπνα ρούχα. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπαίνουν στην παραγωγή. Είπε πολύ σωστά ότι ακόμα υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει στα εργαστήρια, αλλά δεν έχει βγει στην παραγωγή. Πότε θα γίνει αυτό? Το 2020-2021. Υπολογίζεται ότι τα έξυπνα ρούχα θα μπουν στην καθημερινότητά μας. Για ιατρικές εφαρμογές, για αθλητικές εφαρμογές, για στρατιωτικές και πολλές πολλές άλλες. Εξωσκελετή. Μπορούσε να φανταστεί κάποιος ότι αν θα έχει ένα ατύχημα, θα ήταν καθυλωμένος σε ένα εμπειρικό καροτσάκι για πάντα. Σήμερα οι εξωσκελετοί που ήταν εφαρμογές του Αμερικανικού στρατού, ο Στίβεν Χόκινς, ο πολύ γνωστός φυσικός, ζει και στηρίζει την επικοινωνία του με τον έξω κόσμο σε τι, σε αυτό που σκέφτεται και η έξυπνη συσκευή μπορεί να το κάνει λέξεις. Σκεφτείτε ότι θα μπούμε σε μία εποχή όπου οι άνθρωποι, γιατί υπάρχει τεχνολογία, απλά δεν έχει βγει στην παραγωγή, όπου αυτό που λέμε τηλεπάθεια, δηλαδή εγώ και ο κύριος Λεβεντάκης θα φοράμε δύο κασκέτα, υπάρχει αυτή και έχει επιτευχθεί στο εργαστήριο, και ο ένας θα καταλαβαίνει σε ένα cloud, σε ένα νέφος πάνω, τι σκέφτει ο άλλος. Άρα καταλαβαίνετε ότι πού μπαίνουμε. Μπαίνουμε σε μία και δεν το καταλαβαίνουμε ακόμη όλοι. Έρχονται τόσο γρήγορα που δεν προλαβαίνουμε να αντιληφθούμε τι έρχεται. Άρα καλπάζει τεχνολογία και σε λίγο από μία κοινωνία ατομικότητας, εγώ δεν ξέρω τι σκέφτεστε εσείς από κάτω, ούτε εσείς τι σκέφτομαι εγώ, που λέγαμε για τα κοινωνικά δίκτυα πριν, τι διακινούμε εκεί, αυτό που θέλουμε. Αλλά σκεφτείτε όλοι όμως να καθόμαστε εδώ, να φοράμε όλοι τα κασκέτα μας και να όλοι να ξέρουμε για όλους τι σκέφτονται. Άρα μπαίνουμε σε μία άλλου τύπου κοινωνία που τα μυαλά μας δεν μπορούν να την κατανοήσουν. Και το game γίνεται το παιχνίδι που παίζουν τα παιδάκια πιο διαδραστικό, όντως. Και το παράδειγμα με το Pokémon Go, τι έγινε για πρώτη φορά εδώ, ο εικονικός κόσμος μπλέχτηκε με τον πραγματικό για πρώτη φορά. Και αυτό θα γίνεται συνέχεια τώρα. Οι εταιρείες, η Nintendo που είχε το Pokémon, 40 δις
σώθηκε οικονομικά, έτσι, γιατί είχε πάρα πολλά χρέη. Μόνο με την εφαρμογή του Pokémon Go και την ιστερία που έγινε. Έξυπνη μετακίνηση, αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς, τεχνολογία στην ιατρική. Ξεχνάμε τις μεταμοσχεύσεις όπως τις ξέρουμε. Παράγουμε ιστούς. Το 2025 θα παράγονται, θα τυπώνονται τα όργανά μας, το στομάχι μας, το σηκώτη θα είναι το τελευταίο όργανο που μπορεί να από κύτταρα του ιδίου του οργανισμού να τυπωθεί. Και τα μεγάλα νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο, κυρίως από την Αμερική ξεκινάνε αυτά και επεκτείνονται, θα τυπώνουν όργανα μέχρι το 2025. Με 3D printing. Να είναι ρομπότ. Τι είναι αυτό? Είναι έξυπνες, μικροσκοπικές, η νανοτεχνολογία προχωρά, δεν τα βλέπεις κιόλας, τα οποία θα τα κάνεις, θα τα περνάς μέσα από την αγκίωσή σου και θα κάνεις στοχευμένη ραδιοσήμανση του καρκινικού όγκου και θα επιλεκτικά θα καταστρέψει τον καρκίνο. Ή μια ανασολογική αντίδραση άλλη. Αλλάζει επομένως η τεχνολογία το πώς θα ασκούμε την ιατρική και πώς θα γίνει η ιατρική τα επόμενα χρόνια. Ρομποτικοί εφαρμογές. Η Google αγόρασε το 2013 τις 8 μεγαλύτερες εταιρείες ρομποτικής. Τυχαίο? Όχι. Οι μεγάλες εταιρείες επενδύουν σε ρομποτική, big data, μεγάλα δεδομένα που είπε ο κύριος Λεβεντάκης, artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το οποίο δεν ακούστηκε, θα το πω εγώ όμως, για να πάρουμε μια συλλογική άποψη γι' αυτό. Και εδώ δεν ξέρεις ποιος είναι ο δημιουργός και ποιος το ρομπότ. Γιατί λέμε ρομποτική και φανταζόμαστε τα άσχημα, αυτά περίεργα σιδερένια αντικείμενα. Όχι. Ρομποτική του μέλλοντος είναι αυτή. Όπου με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορείς να μιλάς μαζί του, αν δεν έχεις παρέα. Θα μιλάς με το δημιούργημά σου. Στο κεντρικό κατάστημα της Toshiba στο Τόκιο, ο υπάλληλος είναι humanoid robot. Είναι ανθρωποειδές ρομπότ. Και εδώ, τι έχουμε, ένα cyborg. Τι είναι το cyborg? Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει ενσφηνωμένο στον ημιακό του λοβό αυτό το εξάρτημα. Είναι ο Νίλ Χάρμπινσον. Είναι καλλιτέχνης και έχει αχρωματοψία. Δεν διακρίνει το πράσινο, το κόκκινο. Και έχει αυτό τη συσκευή, ο οποίος τον βοηθάει να ακούει και να διακρίνει τα χρώματα. Σε έρευνα που έγινε, το 10% των Αμερικανών θέλουν να γίνουν cyborgs. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, εγώ λέω ότι σίγουρα ο αιώνας που διανύουμε θα είναι ο αιώνας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ακριβώς γιατί τις μειονεξίες τους μέσω της τεχνολογίας θα μπορούσαν να μειωθούν και να έχουν μια διαφορετική θέση στην κοινωνία. Αλλά σκεφτείτε ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να θέλουν, για παράδειγμα, ενώ δεν το χρειάζονται, να έχουν την όραση του γερακιού ή να έχουν την ακοή του λύκου. Υπερακοή, υπεράραση. Γιατί ενδεχομένως θα μπορούν να ξεχωρίζουν ότι διακρίνονται από άλλους. Άρα, η ανθρώπινη συμπεριφορά, η ανθρώπινη σκέψη μέσω της τεχνολογίας σε μη ισορροπημένους ανθρώπους, γιατί εμείς δουλεύουμε με τον κύριο Νταφούλη, ακριβώς εγώ θα πιάσω σήμερα αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας που έρχεται και τι συμπεριφορές θα αναδειχθούν και ο κύριος Νταφούλης το πώς πρέπει να θωρακιστούμε, ακριβώς γιατί δεν προλαβαίνουμε, πνευματικά, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την εξέλιξη, εάν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, εγώ κρατώ και το εάν μπορούμε, και να λέμε τουλάχιστον αυτά που μπορούμε και όχι αυτά που θα θέλαμε. Η Google το 2029 θέλει τα ρομπότ να γίνουν πιο έξυπνα από τον άνθρωπο. Είναι ο στόχος. Δόκτωρ Ρέι Κουρτσβάιλ. Βραβεύτηκε από 5 Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν είναι τυχαίος. Κάποιοι, σαν και εμάς, προσπαθούμε να δούμε τις εξελίξεις που έρχονται και κάποιοι άλλοι φτιάχνουν το μέλλον που εμείς θα ακολουθήσουμε. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο Ρέι Κουρτσβάιλ. Τι άλλο λένε στην Google? Ότι το 2040 οι άνθρωποι θα μπορούν να ανεβάσουν upload το νου τους σε έναν υπολογιστή.
Υπάρχει μια ταινία με τον Τζόνι Ντεπ που λέγεται «Κυριαρχία» και τον ρωτάει κάποιος στην ταινία. Δηλαδή, κύριε επιστήμονε, ήταν επιστήμονες, τι είναι αυτά που λέτε. Είστε Θεός, τον ρωτάει και θα κάνετε αυτό το πράγμα. Και ήταν με ερωτηματικό. Αυτό καλύπτει την ανθρώπινη ματαιοδοξία. Πώς το σκέφτηκαν κάποιοι επιστήμονες. Για παράδειγμα, επειδή το σώμα είναι φθαρτό, εάν ο νους είναι ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που το έχουμε κατανοήσει επαρκώς και μπορούμε όλες τις μνήμες, αναμνήσεις να τις κατεβάσουμε σε ένα στικάκι και να στείλουμε το άβαταρ που είπε ο κύριος Λεβεντάκης, εκείνο το ολόγραμμα, στον Άρη, μαζί με το νου μας στο στικάκι, εκεί μπορεί να ζει άειλος. Ναι, η σκέψη μας. Έτσι, σκεφτείτε τώρα τι είναι αυτά, ε. Μπορεί να σας μιλάω συνοπτικά όσο γίνεται για κάτι το οποίο το μελετάω 14 χρόνια. Και δεν έχω όλες τις απαντήσεις γι' αυτό. Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Θα διασυνδέει και θα αμειγνύει. Υπάρχει δυνατότητα γι' αυτό. Ελπίζω οι πολιτικές να μην το επιτρέψουν. Αντικείμενα, τεχνολογικά προϊόντα, νανορομπότ να κυκλοφορούν μέσα μας, αλλάζοντας ριζικά όχι μόνο την κοινωνική συμπεριφορά, αλλά και το τι σημαίνει να είναι κανείς άνθρωπος. Και παράδειγμα το έξυπνο δέρμα. Τι λένε, στα λίγα χρόνια δεν χρειάζεται να τρώμε, αφού ούτε να ντυνόμαστε. Το έξυπνο δέρμα θα μας μονώνει στη θερμοκρασία, θα μας ταΐζει άμα μας λείπει σίδηρο, ασβέστιο ή οτιδήποτε, θα παίρνουμε, αφού θα μας ελέγχει με τους αισθητήρες κάθε στιγμή και θα τρώμε απλά για ευχαρίστηση, επειδή με χιλιάδες χρόνια έχουμε μάθει να τρώμε. Έτσι. Αλλά δεν θα είναι απαραίτητο αυτό. Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και εδώ έχει σημασία. Αν μου δώσετε συγγνώμη, γιατί δεν ξέρω τι χρόνο έχω φάει, 5 λεπτά, γιατί πρέπει να πω κάποια πράγματα, νομίζω είναι πολύ σημαντικά. 5 λεπτά έχετε, 5 λεπτά. Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, τώρα. Ήταν το θέμα φέτος στον Νταβός. 2013, τα 2/3 των Αμερικανών σε ηλικία για εργασία εργάζονται σήμερα. Στην έξυπνη εποχή σε 20 χρόνια, όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι 1 δισεκατομμύριο φορές ανώτερη του συνόλου της ανθρώπινης, όλων των ανθρώπων εκείνη τη στιγμή. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πράγματα που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πού θα πάνε. Τι θα γίνει εδώ τα επόμενα χρόνια, η σύγκρουση των επαγγελμάτων, όταν το 2033 θα εργάζεται μόνο ο 1 στους 3 Αμερικανούς. Και δεν θα είναι η οικονομική κρίση όπως εδώ που θα έχουμε την ανεργία, αλλά θα είναι η προοδευτική, κρατήστε αυτό που σας λέω, το είπα στο νέο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε ακριβώς ειδική ημερίδα. Μόλις έγινε ένα καινούργιο Υπουργείο, ελπίζω να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που έλαβαν. Τι θα γίνει, επομένως, τα επόμενα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια, προοδευτικά, ο ανθρώπινος παράγοντας παρεκτοπίζεται από την παραγωγική διαδικασία. Πότε θα γίνει αυτό? 2025. Τι σημαίνει αυτό? Τα Υπουργεία Ψηφιακής Πολιτικής που φτιάχνονται ανά τον κόσμο πρέπει αυτό το πράγμα να το αναχαιτήσουν. Με κάποιο τρόπο. Σήμερα δεν έχουν βρει κανένα τρόπο. Από τι θα αντικατασταθεί ο άνθρωπος? Από τις έξυπνες μηχανές, οι οποίες δεν θα απεργούν, δεν θα διαμαρτύρονται, δεν θα αυτοκτονούν, θα δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, θα είναι ακριβής, ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί απρόβλεπτο παράγοντα και πρόβλημα στην τέλεια ρυθμιζόμενη τεχνολογική κοινωνία που πάμε οι άνθρωποι, γιατί εμείς θα κάνουμε αυτά, να δημιουργήσουμε. Άνθρωποι τα δημιουργούν αυτά. Δεν δημιουργεί κάποιο άλλος. Η εξάρτηση από την τεχνολογία είναι πραγματική, η απομάκρυνση από την πρόσωπο με πρόσωπο με το Facebook. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, για παράδειγμα, που ασχολούμαι με την τεχνολογία, αλλά δεν έχω Facebook. Αντιστέκομαι σε αυτό. Έτσι. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ αυτή. Εθισμός. Για να κλείσω με 2 κουβέντες. Το 70% του ελεύθερου χρόνου των Κινέζων το περνούν στο ίντερνετ, μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο. Είναι η πρώτη χώρα που επίσημα αναγνώρισε τη διαταραχή. 24 εκατομμύρια Κινέζοι ανήλικοι με εθισμό στο ίντερνετ. 160.000 παιδιά στην Νότιο Κορέα, 5 έως 9 ετών με εθισμό.
Τα παιδιά στην Νότια Κορέα έχουν αδιάβροχα κινητά. Τα παίρνουν μαζί και στο μπάνιο τους. Πρέπει να πούμε ότι με τον κύριο Νταφούλη στηρίξαμε την ειδική δομή που είναι διευθυντής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Είναι το πρώτο παιδοψυχιατρικό ιατρείο στη χώρα δωρεάν. Όλες οι τέσσερις δομές που βλέπετε είναι δωρεάν δομές για τους ανθρώπους. Ο κύριος Φλόρος, ο αντιπρόεδρος της εταιρείας μας, είναι στο συμβουλευτικό σταθμό φοιτητών στο Αριστοτέλειο. 6% αφορά ο εθισμός στον κόσμο. Η πρόληψη είναι το ζητούμενο. Το καλοκαίρι ιδρύσαμε στο συνέδριό μας υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στη Λίμνη Πλαστήρα την Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη και αυτή ήταν η δράση που σας είπα στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Ο στόχος είναι 8 πράγματα. Ενίσχυση της ψηφιακής νοημοσύνης των πολιτών στα επόμενα 10 χρόνια, όπου το ίντερνετ από το 50% που είναι σήμερα η χρήση του θα φτάσει στο 90%. Δηλαδή, σχεδόν όλοι θα το χρησιμοποιούμε. Διαχειριζόμαστε σωστά την ψηφιακή ταυτότητα, δηλαδή το στίγμα που έχουμε στα κοινωνικά δίκτυα και όλα αυτά. Χρησιμοποιούμε με μέτρο και με κριτική σκέψη τη νέα τεχνολογία. Υπάρχουν οι γνώσεις μας τις δίνουν όσον αφορά την ψηφιακή μας ασφάλεια. Έχουμε τη συναισθηματική ψηφιακή νοημοσύνη να διαχειριστούμε όλα αυτά τα πράγματα στο πέλαγος πληροφοριών του διαδικτύου. Η ψηφιακή επικοινωνία γίνεται με μέτρο και όχι εις βάρος της προσωπικής. Η ψηφιακή παιδεία και τα σχολεία έχουν ενσωματώσει τη νέα τεχνολογία και εκπαιδεύουν τα παιδιά με δεξιότητες πραγματικές για τα επόμενα χρόνια. Τα ψηφιακά μας δικαιώματα γνωρίζουμε ποια είναι για τα προσωπικά δεδομένα και όλα τα άλλα. Η ψηφιακή υγεία τη θωρακίζουμε με πραγματικές γνώσεις ή πέφτουμε στον εθισμό και σε όλες τα άλλα προβλήματα. Και κλείνω. Λόγοι να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον, θα πάρω την εργασία και θα εστιάσω μόνο σε αυτό, ενώ είναι πάρα πολλά. Ο κ. Νταφούλης έχει μια εξαιρετική εισήγηση το απόγευμα και εκεί θα πει πολύ περισσότερα ουσιαστικά για τις σχέσεις, την ψυχική υγεία και όλα αυτά. Ιστορικά η εξέλιξη τεχνολογίας δημιουργεί νέες δυνατότητες. Οι άνθρωποι είναι προσαρμοστικά όντα και προσαρμόζονται στις αλλαγές που η τεχνολογία φέρει, επινοώντας νέες προοπτικές. Η τεχνολογία μακάρι να μας απελευθερώσει από την καθημερινή πιεστική εργασία και να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας με αυτή. Αν γίνει αυτό, ενδεχομένως θα ζούμε σε ένα άλλο περιβάλλον, θα έχουμε περισσότερο χρόνο ένας για τον άλλον και θα ζήσουμε με μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Αλλά, λόγοι για προβληματισμό. Οι επιπτώσεις από την αυτοματοποίηση δεν θα παρεκτοπίζουν όπως μόνο τώρα 1 εκατομμύριο υπάλληλοι βγήκαν από τις βιομηχανίες της Κίνας το 2012 και αντικαταστάθηκαν από 1 εκατομμύριο ρομπότ. Μέχρι το 2025 θα αρχίσουν οι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι να παρεκτοπίζονται από την παραγωγική διαδικασία. Το εκπαιδευτικό σύστημα, τα Ινστιτούτα, οι πολιτικοί, οι οικονομικοί οργανισμοί φαίνεται ότι δεν έχουν επαρκώς κατανοήσει τις αλλαγές που η ραγδαία και ταχύτατη εξάπλωση της τεχνολογίας φέρει και είναι διαπιστωμένο πλέον το χαμηλό επίπεδο της ψηφιακής νοημοσύνης των πολιτών. Γιατί η τεχνολογία εξελίσσεται και αυτό πρέπει συνεχώς να ανατροφοδοτείται με νέα γνώση. Η εταιρεία μας είναι αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για το...